Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα έρχομαι με προτάσεις ταινιών. Αν σας έχουν αρέσει οι προηγούμενες προτάσεις μου, τότε είστε στο σωστό μέρος. Αν δεν σας έχουν αρέσει, τότε ελπίζω να σας πείσω σήμερα. Γενικά θεωρώ ότι είμαι δύσκολη στις ταινίες, δηλαδή αρχίζω πάρα πολλές και τις αφήνω γιατί δεν μου έχουν αρέσει. Και γενικότερα ψάχνω πάντα την καλή ταινία που θα με τραβήξει, που θα με κάνει να νιώσω ωραία. Οπότε πιστεύω ότι έχω επιλέξει αυτές τις ταινίες μετά από πολύ ψάξιμο. Η πρώτη ταινία που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το τρέιλερ, δεν με είχε πείσει και τόσο. Αλλά η ταινία ήταν τόσο ωραία, ήταν συγκινητική σε κάποια σημεία, είχε πολύ ωραία αισθητική. Είναι το All We Had με την Katie Holmes. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί γενικά μου αρέσει έτσι να δείχνουν δύσκολες πλευρές της ζωής στην Αμερική, το πώς είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα όταν η ζωή δεν σου δείχνει και το καλύτερο πρόσωπό της. Γενικά είναι δυνατή ταινία και έχει πολύ ωραίες στιγμές. Δεν θα πω παραπάνω για να μην γίνει spoiler, αλλά πιστεύω ότι θα σας αρέσει, θα σας τραβήξει το ενδιαφέρον και περνάει πολύ ωραία κοινωνικά μηνύματα. Η δεύτερη ταινία είναι το Nerve, που είναι έτσι μια πιο εύπεπτη ταινία και προβάλλει ένα παιχνίδι που το παίζεις από το κινητό σου στον έξω κόσμο. Άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του παιχνιδιού, πιστεύω πως αν υπήρχε όντως θα έκανε πάταγο. Είναι από τις ταινίες που με κράτησε μέχρι το τέλος πάρα πολύ και την ξαναείδα, κάτι που δεν κάνω συνήθως με ταινίες. Η τρίτη είναι το My Dead Boyfriend, είναι κάπως πιο ήρεμη ταινία, πιο αργή πλοκή, αλλά είναι κάπως ενδιαφέρουσα αν θες να δεις κάτι που θα σε χαλαρώσει και δεν θα πρέπει να κοιτάς εκεί όλη την ώρα, μπορείς να είσαι πιο χαλαρά, να την απολαύσεις πιο ήρεμα. Και μου άρεσε έτσι που έχει κάπως πλάκα, είναι κάπως κομική. Η τέταρτη και τελευταία ταινία είναι το American Honey. Στην ουσία την κατέβασε γιατί η ηθοποιός που κάνει το αφεντικό είναι αυτή που παίζει στο The Girlfriend Experience και την αγαπώ. Αλλά τελικά η ταινία είναι όντως ωραία. Στην αρχή με δυσκόλεψε λίγο, ήμουν στο παρατσάκ να τη βγάλω, αλλά μετά μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον και μου άρεσε. Γενικά είναι μεγάλη ταινία, διαρκεί γύρω στις 2,5 ώρες, οπότε δεν ξέρω αν όλοι θα μπορέσετε να τη δείτε, αν θα έχετε όρεξη κι αυτά. Αλλά μου αρέσει που έχει ωραία αισθητική, που σε ηρεμεί, που σε χαλαρώνει και δείχνει τις ωραία μέρη. Πάλι δείχνει δύσκολες πλευρές της ζωής στην Αμερική. Και μου αρέσει γιατί έχω βαρεθεί να προβάλλουν πάντα το ωραίο lifestyle και αυτά. Μ' αρέσει να δείχνουν πιο ρεαλιστικές ζωές. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Η πρωταγωνίστρια είναι τέλεια, πολύ ωραία ερμηνεία. Γενικά έχω ενθουσιαστεί. Αυτές ήταν όλες οι ταινίες που είδα πρόσφατα. Πείτε μου και εσείς ποιες έχετε δει τελευταία, να μου προτείνετε ταινίες ωραίες, γιατί πάντα ψάχνω και δεν βρίσκω. Αυτά από μένα, σας παρακαλώ, όσο τις δείτε, πείτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε, γιατί μου αρέσει να ακούω γνώμες από άλλους. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.